του. Μιλάμε για την ομάδα φαινόμενο πλέον, όχι απλώς έκπληξη. Φαινόμενο. Γιάννη Νάτου, ο λόγος και πάλι σε εσάς. Είμαστε λοιπόν μαζί με τον ισχυρό άντρα του Φάρου, τον Βαγγέλη Τσάπα. Η αλήθεια είναι ότι τα χαμόγελα περισσεύουν και τα δικαιούστε, γιατί το ρόστερ που έχετε κάνει εμάς μας θυμίζει ομάδα Α1 και όχι ομάδα Α2. Εντάξει, το ρόστερ το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, είναι επίπεδου Α1, όμως αγωνιζόμαστε στην Α2 και πρέπει να αποδείξουμε ότι πρέπει να περάσουμε αυτήν την κατηγορία. Οφείλω να ομολογήσουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πλέον εμείς έχουμε την αίσθηση ότι ο Φάρος είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους τους άλλους, καθώς κλείνει και ο πρώτος γύρος της Α2. Έχετε και εσείς αυτή την εντύπωση? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε φτάσει στο 13-0 επειδή είμαστε σοβαροί. Με την ίδια σοβαρότητα θα συνεχίσουμε και τα επόμενα παιχνίδια. Μαθηματικά χρειαζόμαστε ακόμα 13 νίκες. Είτε με σερή είτε χωρίς σερή. Χρειαζόμαστε 13 νίκες. Έρχονται 3 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, στην Ερυθρέα, στη Λιβαδιά και στον Εθνικό, που εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Να παίξουμε σοβαρά και να κερδίσουμε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για μας. Ακόμα όμως είναι νωρίς. Πλέον βέβαια ετοιμάζεστε και για τη μεγάλη γιορτή της 6ης Μαρτίου, για τον τελικό του κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τι θα δούμε εκεί από τη δική σας πλευρά? Εμείς πραγματικά στην άκρη του μυαλού μας είναι πάντα αυτό το παιχνίδι. Θα είναι μια γιορτή για μας. Αυτό που θέλουμε εμείς να πετύχουμε είναι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και ό,τι καλύτερο έρθει. Ούτως ή άλλως είναι μια επιτυχία για μας η παρουσία μας στον τελικό. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να είμαστε ένα σοβαρός αντίπαλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Νάτου για το ρεπορτάζ. Τίποτα άλλο από...